Οι Υπουργοί Οικονομία, Ανάπτυξη και Τουρισμού, Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη και Οικονομικών, με κοινή υπουργική απόφαση, καταργούν όλε τι προγενέστερε αποφάσει που αφορούσαν την επιδότηση του κόστου μισθοδοσία των μεταποιητικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστημένε στου νομού Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρου. Μετά τη γνωστοποίηση τη απόφαση, το Επιμελητήριο Δράμα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία και εξέφρασε το αιτημά για νέα συνάντηση με του αρμόδιου υπουργού για αναστροφή αυτή τη απόφαση, η οποία και θα επιφέρει επιπλέον. Πλέον συρρήκνωση του επιχειρή στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μακεδονία και τη Τράκη. Η επιστολή αναλυτικότερα του Προέδρου Επιμελητηρίου Δράμα Στέφανο Γεωργιάδη έχει ω Παρά τι αντιδράσει μα και τι ενέργειέ μα, τόσο σε επίπεδο περιφέρεια όσο και στα συναρμόδια Υπουργεία, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση των κινήτρων που στήριζαν τι θέσει εργασία στην περιοχή. Σε μια περίοδο που η ανεργία έχει εκτοξευθεί, τα λουκέτα πληθαίνουν από τι παράλογε πολιτικέ υπερφορολόγηση και τη αφέμαξη των επιχειρήσεων ποικιλό τρόπο, έρχεται να δοθεί ακόμη ένα χτύπημα στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Σε μια περιφέρεια και ένα νομό όπω αυτό τη δράμα, όπου η ανεργία δυστυχώ του κατατάσσει στι πρώτε θέσει πανελλαδικά και το ΑΕΠ στι τελευταίε θέσει, η κυβέρνηση μη αναλογιζόμενη τι άμεση επιπτώσει, προχωρά στην κατάργηση του μέτρου στήριξη. Παρά το έτοιμά μα, με συνεχεί επιστολέ να μην προχωρήσει το Υπουργείο, διότι η αιτιολογία του για την κατάργηση έχει αντικρουστεί με επιχειρήματα από τα επιμελητήρια και σύντομα θα υπάρξει και σχετική νομική γνωμοδότηση, αυτό επέλεξε το αντίθετο. Επιπλέον, το αίτημα για συνάντηση των επιμελητηρίων και βουλευτών με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σταθάκη, ώστε να υπάρξει συζήτηση για το θέμα, ώστε να μην καταργηθεί το μέτρο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσει έχουν να λαμβάνουν ακόμη από το 2010 οφειλέ του ΟΕΔ που αφορούν στο 4 και 12% για το οποίο τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν πράξει τίποτε παρά την έκκλησή μα να πληρωθούν αυτέ οι οφειλέ, έστω και με συμψηφισμό τρεχουσών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Το επιμελητήριο δράμα μαζί με τα επιμελητήρια τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προχώρησε ήδη σε ενέργειε νομική τεκμηρίωσης διατήρηση και πλέον επαναφορά του μέτρου και θα συνεχίσει στα πλαίσια του ρόλου του να το διεκδικεί με κάθε νόμιμο μέσο.